Είναι ο Γιώργος ο Μπαλογιάννης, ο Μοϊκανός. Τζόρτζ, πού είσαι? Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Έλα, γεια σας. Ακούγεται? Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι. Ωραία, ωραία. Σας ακούω. Είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος έχει προπόνηση. Ξεκινήσαμε εδώ πέρα, Γιώργο, να πούμε για το παιχνίδι που διοργανώνουμε στις 27 του μηνός, ναι, στο Ιβανόφιο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι μεταξύ των συλλόγων η Λάμψη και οι φίλοι του Πέτρου, και γίνεται την Τετάρτη 27 του μήνα στις 7 στο Ιβανόφιο. Είναι ένα παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στο οποίο, εντάξει, τώρα θα συμμετέχουν, ξεκινώντας από τον Γιάννη Γιαννούλη, Γιώργο, προφανώς, έτσι, τον πιο σημαντικό παίχτη όλων αυτών που συμμετέχουν. Και υποψήφιο MVP από τώρα. Και υποψήφιο MVP από τώρα. Θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι κάπως καλή δίπλα στο Γιάννη τον Γιαννούλη, ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης, ο Λάζος Παπαδόπουλος, ο Ρετζιάς, ο Χατζιβρέτας, ο Μπάνο Πρέλεβιτς, ο Νίκος Σταυρόπουλος, εσύ φυσικά, αλλά όλοι αυτοί δίπλα στο Γιάννη Γιαννούλη νομίζω ότι λίγα πράγματα μπορούν να πούνε. Καταρχήν να ευχηθώ στο Γιάννη για την καινούργια του ιδιότητα και προσπάθεια, καλή επιτυχία, να είναι γερός. Να τα καταφέρει όπως τα καταφέρει στο μπάσκετ. Να είστε γεροί κι εσείς και να έχετε γερό στο μάχη που θα τον υπομείνετε μαζί σας. Να τον έχετε μαζί σας. Ευχαριστώ, Μπαλό. Αυτός κάνετε μια εξαιρετική δουλειά και έχετε μια εξαιρετική παρέα, και αυτό βγαίνει προς τα έξω από την εκτίμηση που έχετε από τους ακροατές σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το event. Να διευκρινίσω ότι ο Γιάννης είναι μέλος από την πρώτη μέρα των φίλων του Πέτρου. Έχει πάρει μέρος σε όσες δράσεις έχουμε κάνει ως τώρα. Και φυσικά δεν θα έλειπε και από αυτό το event, έτσι. Mm-hmm. Για να διευκρινίσω λίγο αυτό που σχολιάσατε για τον Γιάννη. Και σίγουρα είναι μαζί με τα άλλα παιδιά, με τους άλλους συναθλητές μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αρρωγή σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε και οι δύο σύλλογοι, ειδικά με αυτή την εκδήλωση, που είναι για ένα σκοπό, για καλό σκοπό, από τη μία πλευρά να προβάλλουμε και τις δράσεις των δύο συλλόγων. Φυσικά η Λάμψη έχει μια 30ετή παρουσία στο χώρο της αλληλεγγύης και της βοήθειας στις κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στα παιδιά με νευροπλασματικές ασθένειες. Και από την άλλη πλευρά, ο δικός μας ο σύλλογος, οι φίλοι του Πέτρου, ο οποίος σύλλογος είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος, και μέσα από αθλητικές δράσεις και με τη συμμετοχή των παιδιών όπως είναι ο Γιάννης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε και όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη, και ιδιαίτερα σε παιδιά με κρανιοκεφαλικές εγκεφαλικές παθήσεις. Και φυσικά το φάσμα, φυσικά αυτό δεν μας αφήνει μόνο σε μονόπλευρες, έτσι να το πω, βοήθεια σε παιδιά. Όπου χρειαστεί και όπου υπάρχει ανάγκη, ο σύλλογος είναι εκεί. Εντάξει, γίνεται και όλα το παιχνίδι μέσα σε μέρες γιορτών. Εγώ νομίζω ότι και τα ονόματα που συμμετέχουν έχουν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι παίχτες και του πρόσφατου παρελθόντος, περισσότερο του πρόσφατου παρελθόντος μάλλον, και λίγο του παλιότερου, που μπορούν έτσι να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Και από ό,τι βλέπω, η τιμή είναι συμβολική για το εισιτήριο, που είναι στα 5 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να βρεθεί στις 27 του μήνα έτσι στο Ιβανόφιο, 7 η ώρα το απόγευμα, και να δει ένα παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί όλοι να μην είστε όπως σας θυμούνται οι περισσότεροι, όπως σας θυμόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πάρει μια γεύση από την παλιά. Εντάξει, είναι, όπως είπες, είναι ένα συμβολικό, και το παιχνίδι είναι συμβολικό. Η παρουσία είναι, μόνο η παρουσία αυτών των παιδιών, αυτών των αθλητών, που μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τον μπάσκετ, μέσα από την καριέρα που έχουν κάνει, μικρή, μεγάλη, οποιοδήποτε, για μας δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Απλώς η παρουσία τους και μόνο επιβραβεύει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, και βλέπουμε ότι όλο αυτό ενώνει αυτή την κοινωνία, και θα πρέπει να την ενώνει, γιατί περνάμε δύσκολες ώρες. Υπάρχουν οικογένειες που περνάνε δύσκολες ώρες, και να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η παρουσία αυτών των ανθρώπων, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει. Mm-hmm.
Γιώργο, εσύ παραμένεις στη Σύνδο, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εκεί στην ομάδα έχεις όλη την... πώς θα το πω τώρα, τη λέξη δεν μου έρχεται. Όλη την ευθύνη, τέλος πάντων, του συλλόγου, έτσι δεν είναι? Ευθύνη έχουμε όλοι μας. Απλώς είμαστε εκεί μία παρέα. Είμαστε φίλοι από παλιά. Μεγαλώσαμε μαζί και προσπαθούμε να μέσα από το παιχνίδι του μπάσκετ και του βόλεϊ φυσικά, γιατί είναι και το βόλεϊ μέσα στο σύλλογο, μέσα του παιχνίδι του μπάσκετ τα παιδιά να διασκεδάσουν, να μάθουν να χαίρονται το παιχνίδι και φυσικά να μαθαίνουν και τα μυστικά των αθλημάτων αυτών. Mm-hmm. Προλαβαίνεις καθόλου, τη βλέπεις την ομάδα, τον βλέπεις καθόλου τον ΠΑΟΚ? Την ομάδα τυχαίνει να έχουμε προπονήσεις εκείνες τις ώρες, να έχουμε παιχνίδια, παρακολουθώ. Ότι παρακολουθώ, βλέπω. Και έχω δηλαδή και την εικόνα, έχω μια μερική εικόνα από την ομάδα, την έχω δει σε 2-3 παιχνίδια. Mm-hmm. Κρατάς κάτι θετικό, κάτι αρνητικό, κάτι που σ' αρέσει, κάτι που δεν σ' αρέσει? Εντάξει, δεν έχει κάτι αρνητικό το οποίο θα κρατούσα. Έχει μόνο θετικά να κοιτάξουμε. Γιατί υπάρχει το νεαρό της ηλικίας, υπάρχουν καινούργιοι παίκτες μέσα, υπάρχει καινούργιος προπονητής με καινούργια φιλοσοφία, υπάρχει ενέργεια μέσα, υπάρχει διάθεση από τα παιδιά όλα. Απλώς πρέπει να κάνουμε υπομονή και να βλέπουμε πάντα τη θετική πλευρά. Και όπως λέω πάντα, και ο Γιάννης το ξέρει πολύ καλά αυτό, ότι στο τέλος κάνουμε ταμείο, στο τέλος βλέπουμε. Τώρα έχει, τι έχουμε, τι δώσαμε. Ξέρεις, έχει λίγο στρώσει η ομάδα. Βλέπεις με μια αλλαγή παίχτη που έπρεπε να γίνει. Ξαφνικά η ομάδα βρήκε και χημεία, βρήκε και απ' όλα. Και παίζει και πιο ωραίο μπάσκετ τώρα τελευταία. Όχι τώρα τελευταία, εδώ και ένα μήνα. Σίγουρα, Γιάννη, χρόνο χρειαζόταν. Και φυσικά πάντα μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική αλλαγή που να κάνει και τη διαφορά σε αυτό που... Πίστευε ο προπονητής ότι θα την έχει. 5 στα 6 παιχνίδια έχει. 5 στα 6, ναι, αυτή ήταν, σταμάτησε να σερεί 5 συνεχόμενα λεπτά. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Έπαιζε και μια ομάδα η οποία έχει φοβερή απόδοση σε όλη τη χρονιά. Έτσι, και πέρσι και φέτος. Εντάξει, στάθηκε για ένα ημίχρονο, για 2 δεκάλεπτα. Εντάξει, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Έβαλε μια ομάδα που είναι καθαρά επιθετική, την κράτησε βέβαια κάπου χαμηλά, ως ένα σημείο. Όσο άντεξε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο, έβαλε 48 πόντους, έτσι. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, το λένε όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα, όσοι είναι μέσα. Ο κόσμος δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει, ότι ο χρόνος που λέτε και το τονίζουν όλοι γύρω-γύρω, είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί και καινούργιο προπονητή έχει και πολλά καινούργια πρόσωπα. Και στο μυαλό των περισσότερων μπορεί να είναι ότι, OK, πήρες κάποιους παίκτες που μπορεί να είναι καλύτεροι από πέρσι στα χαρτιά, αλλά όλοι αυτοί για να γίνουν ομάδα και να βρουν χημεία μεταξύ τους, δεν γίνεται από ένα παιχνίδι στο άλλο, νομίζω. Θέλει χρόνο όλο αυτό το σκηνικό. Ομάδα είναι αυτό, δεν είναι μόνο στο Σίγουρα. Αυτό είναι. Κοίταξε, η υπομονή είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο λείπει από τον Μπάουξη, το φύλαθλο. Γιατί έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Και το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το πάρει απόφαση ο φύλαθλος, ότι θα πρέπει να. Επιτέλους αυτό το χαρακτηριστικό να το βάλει μέσα, την υπομονή δηλαδή, να τη βάλει μέσα στο πεζί του, γιατί τα χρόνια αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Τα οποία η ομάδα είχε επιτυχίες και αυτό. Καλό είναι να τα έχουμε ως ένα συνοδοιπόρο, να τα έχουμε ως ένα δρόμο τον οποίο μπορούμε να χαράξουμε και να το διαβούμε, αλλά θα πρέπει να χτίσουμε για να έχουμε καινούργιες επιτυχίες. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε συνέχεια ότι τι κάναμε παλιά. Πάει, πέρασαν αυτό. Αυτό πέρασε, ναι. Πέρασε, εντάξει, μπορεί να το έχουμε ως παράδειγμα προς μίμηση για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να φέρουμε καινούργιες επιτυχίες. Ναι, αυτό ναι, αλλά χωρίς υπομονή, επιμονή και εργατικότητα μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει αυτό, ρε παιδιά. Και ο Γιάννη το ξέρει καλύτερα από όλους, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν με πήρες την ομάδα σου φέτος? Κοίταξε, πιστεύω πάντα από την ώρα που βγήκες αυτό περίμενε να ρωτήσει. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, θα με συγχωρέσεις. Πάντα θα ήθελα να σε είχα εκτός από συμπαίκτη, να σε έχω και παίκτη ως προπονητής. Αλλά που ξέρεις, κρατάνε τα πόδια σου ακόμα, γερή να είμαστε. Έχω μια τεσσάρα ακόμα, την έχω. 3 με 4 χρόνια εύκολα. Μακάρι. Μακάρι τα παιδιά που είναι δίπλα σου, και πιστεύω ότι έτσι γίνεται, να μαθαίνουν μέσα από τις εικόνες, μέσα από τις εμπειρίες
που έχεις εσύ και που έχουν όλα τα παιδιά αυτά που παίζουν σε αυτές τις κατηγορίες, σε αυτές τις ομάδες. Αυτό πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό αυτό των παιδιών. Αυτό είναι, αυτό προσπαθούμε. Να μαθαίνουν τα παιδιά να τα βοηθάνε, γιατί χρειάζονται και τη βοήθεια. Σας βλέπουν ως πρότυπο, σας βλέπουν σε ένα ποιητή τον οποίο θα θέλανε να μοιάσουν και θα θέλανε να μάθουν από αυτό. Κοκκίνησα μπαλό. Έλα τώρα, εντάξει. Και είμαι και μελαχρινός. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Ωραία, να σας αφήσουμε Γιώργο να συνεχίσει την προπόνηση. Θα είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε 27 του μηνός. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στο Ιβανόφιο, στις 7. Βεβαίως, στις 7. Να είστε καλά Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.